Πού είμαστε? Πού είμαστε? Στο Δασάκι, στην Οίκαια. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Στην καφετέρια στον Άγιο Φίλιππο. Στην καφετέρια στον Άγιο Φίλιππο. Πόσο μήνες έχουμε? Νομίζω 12. 12. 12 Μαΐου. 12 Μαΐου. Ωραία, και γιατί συζητάγαμε? Συζητάγαμε για το... για τη θέλη... για το... Ρώτα μου ξανά γιατί συζητάγαμε. Με 50 θέματα. Με 50 θέματα, δεν τα θυμάμαι. Ναι, απλά εμείς θα πιάσουμε πάντοτε το επίπεδο της ψυχολογίας. Okay. Τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν στον κόσμο και μπορούμε να ασχοληθούμε. Πάντοτε τα φέρνουμε εσωτερικά, εσωτερικά, γιατί όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Okay. Οπότε προχωράμε και τα φέρνουμε οτιδήποτε υπάρχει έξω μέσα στο εσωτερικό ψυχολογικό μας κόσμο. Λέγαμε λοιπόν ότι ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό εργαλείο για να μάθει κάποιος να συμπεριφέρεται είναι να γίνεται συνειδητός στις πράξεις του, γιατί πρέπει οι πράξεις του, όχι μόνο οι σκέψεις του, όχι μόνο οι προσευχές του, όχι μόνο ο διαλογισμός του, αλλά η συμπεριφορά του ίδια να έχει την κατεύθυνση προς την πορεία που θέλει να τραβήξει. Προς τοπικό του, δικό του προσωπικό βορρά, η πηξίδα του δηλαδή, πρέπει να δείχνει πάντοτε την πραγματική θέληση που έχει. Δεν μπορεί να θέλει άλλα και να κάνει άλλα. Δεν θα του συμβούν ποτέ αυτά που θέλει. Άρα είτε επαγγελματικά, είτε οικογενειακά, είτε κοινωνικά, είτε σε οτιδήποτε πράγμα θέλει ο άνθρωπος να κάνει, πρέπει να γίνει συνειδητός. Κάθε πράξη του είναι μπροστά στην κατεύθυνση που θέλει. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή είναι ασυνείδητοι στις πράξεις του και είναι μόνο στις σκέψεις τους, καμιά φορά, ή σε αυτά που νομίζουν ότι ξέρουν τον εαυτό τους, ή χίλια πράγματα, γι' αυτό δεν μπορούν να επιτύχουν πραγματικά. Γιατί άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα νομίζουν, άλλα πιστεύουν. Οπότε κάθε φορά είναι σημαντικό τις αποφάσεις της ζωής μας που παίρνουμε να πηγαίνει προς την κατεύθυνση του ανθρώπου που θέλουμε να γίνουμε. Προς το πρότυπο που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας, που είναι τίποτα άλλο παρά ο μελλοντικός εαυτός μας. Ο ιδανικός εαυτός μας. Όταν λέμε ιδανικός εαυτός μας, εννοούμε ένα στυλ μελλοντικού εαυτού που είναι στην πορεία, στο μέλλον. Καθώς εμείς τα λέγαμε, έχουμε αναβαθμιστεί κάπως. Άρα θα λέγαμε στο μέλλον, αν μην συνεχίσουμε και αναβαθμιζόμαστε, μέχρι εκεί μπορούμε να δούμε το μέλλον, να φανταστούμε το μέλλον, μέχρι εκεί που έχουμε ένωση με εκείνη την ώρα τον ιδανικό εαυτό μας όπως το νομίζουμε εμείς. Άρα στην πραγματικότητα είναι ένα είδος μέλλοντος αυτό που σκεφτόμαστε. Είναι σαν να έχουμε επαφή με το μελλοντικό εαυτό μας. Καταλαβαίνεις? Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε πρότυπο και ιδανικό εαυτός είναι μια παράλληλη πραγματικότητα ενός μελλοντικού εαυτού μας που συνδυόμαστε. Και αναλόγως πόσο δόνηση φέρνουμε μέσα μας αυτού του μελλοντικού εαυτού μας ή για κάθε μέλλον που σκεφτόμαστε και το φέρνουμε στο τώρα και πράττουμε στο τώρα και ενεργούμε στο τώρα, σαν να είναι πραγματικά η δόνηση η ίδια, τι κάνει? Φέρνει το μέλλον και το παρόν πιο κοντά. Και είναι σαν να έλκουμε, θα λέγαμε, εμείς να πηγαίνουμε στην πραγματικότητα, σε εκείνη την παράλληλη πραγματικότητα που μέσα μας εσαρκώνεται αυτή η συχνότητα. Και επειδή εσαρκώνεται αυτή η συχνότητα, που σημαίνει την κάνουμε πράξη, σημαίνει την εκπέμπουμε, σημαίνει ότι είμαστε, σημαίνει ότι πράττουμε ανάλογα, αρχίζει λίγο-λίγο ο ρόλος εσαρκώνεται μέσα μας και βέβαια εκπέμπεται. Και επειδή εκπέμπεται, ο καθρέφτης της πραγματικότητας μας γυρίζει πίσω την ανάλογη πόζα, το ανάλογο είδωλο. Ναι. Πόσο εύκολο νομίζω το κάνεις αυτό συνειδητά όταν έχεις μάθει να φέρεσαι με συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με τις πεποιθήσεις σου, με το ποιος είσαι, δηλαδή είναι στην πράξη τόσο εφικτό αυτό το πράγμα? Αναλύοντας την ερώτησή μας καταλαβαίνουμε τα κόμπλεξ, γιατί μέσα στην ερώτηση, στην πραγματικότητα υπάρχει απάντηση. Γι' αυτό λέγεται και ερώτηση, κρύβει μέσα ένα είδος έρωτα. Ποιο? Τον έρωτα με την απάντηση. Κάθε ερώτηση στην πραγματικότητα είναι ερωτευμένη με την απάντηση. Άρα λοιπόν να αφαιθείς στον έρωτα και αρχίσεις και δεις αυτή η ίδια η ερώτηση, αφού κρύβει την απάντηση, είναι απλά δύο διαφορετικές διαστάσεις. Καταλαβαίνεις, το ένα κρύβεται, η απάντηση είναι στο δικό σου υποσυνείδητο, η ερώτηση είναι απλά στο διανοητικό σου. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι ερωτευμένα μεταξύ τους, η ερώτηση και η απάντηση. Γιατί με λίγα λόγια, κάθε ερώτηση τι σε κάνει? Να ερωτεύεσαι, να έλκεις, να μαγνητίζεσαι με την αλήθεια τη συγκεκριμένη που θες να έλξεις. Από ένα επίπεδο που δεν την καταλαβαίνεις σε εκείνο το επίπεδο που την καταλαβαίνεις. Επομένως, όταν είμαστε συνειδητοί στις ερωτήσεις μας, μέσα μας μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις μας. Okay. Εντάξει. Άρα λες, καταρχήν λες, είναι εύκολο. Τι είπαμε ότι είναι εύκολο?
Εύκολο είναι κάτι που είναι στη δική μας δυνατότητα. Δεν γίνεται κάτι που δεν είναι στη δική σου δυνατότητα να είναι δύσκολο ή εύκολο. Χρειάζεται λοιπόν, αν έχεις λεφτά ανάλογα, κάνεις ανάλογες αγορές. Αν έχεις ανάλογη ενέργεια, κάνεις απαιτούμενες πράξεις. Ναι ή όχι. Ανάλογες γνώσεις, σου φαίνεται ανάλογα πράγματα για να μπορείς να γνωρίσεις, να μάθεις, να συμπεριφερθείς. Άρα τι γίνεται. Κάθε εύκολο είναι κάθε τι που βγαίνει πραγματικά από την ψυχική μας ικανότητα. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει την ταπεινοφροσύνη να ξέρει τον εαυτό του, συνέχεια θα δυσκολεύεται και θα διαλέγει αν πράγματα που δεν είναι της ψυχικής του ικανότητας. Και θα του φαίνονται όλα δύσκολα. Έτσι δεν είναι. Ένας άνθρωπος όμως που πραγματικά αφήνεται στον ενθουσιασμό του, αφήνεται στη ψυχική του, στο ψυχικό του επίπεδο, θα τα βλέπει εύκολα. Καταλαβαίνεις. Και ένας άνθρωπος που έχει απαξίωση για τον εαυτό του, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν θα πηγαίνει καθόλου πάλι με την ψυχική του, με το ψυχικό του επίπεδο, με την ψυχική του εξέλιξη. Οπότε, δεν θα τον νοιάζει καθόλου να κάνει πράγματα, θα σέρνεται πίσω γιατί θα νομίζει ότι είναι ανίκανος και δεν τα καταφέρει. Οπότε, όταν βαδίζουμε στη ροή, όταν βαδίζουμε στο δρόμο της ελάχιστης αντίστασης, είναι επειδή βαδίζουμε πάνω στην πιο γρήγορη εξελιτική πορεία μας, που είναι πραγματικά εκείνα τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Άρα, το μόνο πράγμα που μπαίνει μπροστά σου κάθε φορά που ρωτάς αυτή την ερώτηση είναι στη δική μου εξελικτική πορεία να μπορώ εγώ να δουλέψω πάνω σε αυτό που μου λες στα μάτια. Είμαι σε εκείνο το συνειδησιακό επίπεδο να ξεκινήσω να το κάνω. Άρα, όποιος είναι να το κάνει, θα το κάνει. Άρα, όποιος θέλει, πραγματικά, όχι όποιος επιθυμεί να είναι πάνω στο θυμικό του, αλλά όποιος θέλει, γιατί το θέλημα έρχεται από την ψυχή. Η επιθυμία έρχεται από το νου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όποιος πραγματικά η ψυχή του θέλει, τι σημαίνει, του δίνει τα εφόδια, το σπρόξιμο, έτσι, την ικανότητα να μπορεί να ασχοληθεί με αυτό και να έχει τα ανάλογα αποτέλεσμα. Όμως περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται με το μυαλό, γοητεύονται με το μυαλό, τα ακούν όλα ωραία και ξέρεις, κάθε παιδάκι πάει τρίτη, θα ήθελε να πάει κατευθείαν γυμνάσιο και να ξεπεράσει το δημοτικό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Όμως κάθε φορά που ανεβαίνεις τάξεις, καταλαβαίνεις κάθε φορά γιατί χρειαζόντουσαν οι προηγούμενες. Έτσι δεν είναι. Οπότε τα λέμε για αυτούς που μπορούν, για αυτούς που θέλουν, για αυτούς που είναι στη δική τους εξελιτική πορεία. Αν κάποιος τώρα δεν είναι, τι σημαίνει? Ότι μπορεί αυτό να είναι απλά ένας μελλοντικός εαυτός που θα κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάρει το μάθημά του, αλλά μετά μπορεί να είναι και να τα κάνει. Γι' αυτό και τα γράφουμε, τα μοιραζόμαστε. Γι' αυτό τα δίνουμε στο άχρονο, οπότε ο καθένας στη δική του εξελιτική πορεία θα έρθει σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες την ώρα που πρέπει και την ώρα που πραγματικά είναι να γίνει η ζήμωση, θα το κάνει. Πάντοτε κάθε τι που μοιράζεις δεν μένει, δεν πάει τσάμπα. Καταλαβαίνεις. Απλά ο καθένας το παίρνει στη δική του εξελιτική πορεία. Okay. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται να χαλαρώσουμε λίγο με την αίσθηση εκείνη που βγαίνει από τον πόνο, που μας βιάζει ο πόνος να κάνουμε γρήγορα πράγματα για να φύγουμε από τον πόνο. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πόνος έρχεται επειδή είμαστε στην αντίσταση. Αυτό είναι το παράδοξο. Και επειδή δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, και επειδή δεν ξέρουμε την αιτία του πόνου, και επειδή δεν ξέρουμε να μιλάμε με τον πόνο, δεν ξέρουμε να τον διαβάζουμε τον πόνο, δεν ξέρουμε να τον χρησιμοποιούμε τον πόνο, γιατί ο πόνος δεν αναβαθμίζει. Αναβαθμίζει όταν χρησιμοποιήσουμε τον πόνο. Τίποτα δεν αναβαθμίζει απ' έξω. Η δική μας προσέγγιση είναι αυτό που μας κάνει να αναβαθμίζουμε τα πράγματα. Άρα στον πόνο δίνουμε θετικό προσημό με την έννοια ότι μας ξυπνάει να κάνουμε κάτι για να μην πονάμε. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ο πόνος, για να μας δείξει την αντίσταση. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε αν θέλεις κάτι, παραδείγματος χάρη, να κάνεις ευτυχισμένη ζωή, αν θες να μπεις στην πληρότητα, αν θες να μπεις στην ευθονία, αν θες να μπεις στην αγάπη, πρέπει η κατεύθυνσή σου, η πράξη σου, η συμπεριφορά σου, η σκέψη σου, τι να είναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα απλό πράγμα να καταλάβουμε μερικές φορές είναι να προεκτείνουμε τις επιλογές μας στο μέλλον. Και να λέμε, αν εμείς καθημερινά κάνουμε αυτό το πράγμα, τι θα γινότανε? Είτε μιλάμε για διατροφή, είτε μιλάμε για πράξεις, είτε μιλάμε για σκέψεις. Είναι πολύ απλό άνθρωπος να καταλάβει. Απλά δεν θέλουν μερικοί να το παραδεχτούμε. Γιατί αν καμιά φορά μια συμπεριφορά σου την προεκτείνει στο μέλλον, πες αν καθημερινά ή όλοι οι άνθρωποι καθημερινά κάναμε αυτό το πράγμα, θα είχαμε παράδεισο, θα είχαμε τουλάχιστον την κοινωνία που θέλω, θα ήταν ο εαυτός μου αυτός που θέλω, ιδανικός, αν κάθε μέρα έκανα αυτή την πράξη, αν κάθε μέρα έκανα αυτή και αυτή και αυτή. Και έτσι μόνο σου θα καταλάβεις και τη δική σου τη συνείδηση πώς είναι πραγματικά να πηγαίνεις προς το συμφέρον σου. Σε αυτό που φέρεις δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Σε αυτό που φέρεις, σε αυτό που φέρεις πραγματικά. Δηλαδή προς το συμφέρον σου, προς το ωφέλιμο σου. Και έτσι θα ξεχωρίζεις μόνο σου τις πράξεις. Δεν χρειάζεται που είναι άλλη καλό κακό. Θα ξεχωρίζεις μόνο σου τις πράξεις. Θα πεις και αν κάνω αυτή την πράξη συνεχόμενα, είναι η συμπεριφορά μου αυτή που θα ήθελα, εγώ που ονειρεύομαι εγώ,
πάει προς την κατεύθυνση εκείνη του ιδανικού εαυτού μου. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί ο ιδανικός εαυτός σου πάει, επειδή για το υποσυνείδητο και από τη συνείδησή σου μέχρι εκεί που ξέρεις, βγαίνει από μερικά πρότυπα που έχεις πάρει από τη ζωή, που φαντάζεσαι ή νομίζεις ή πιστεύεις. Εν πάση περιπτώσει, ότι αν εσύ ακολουθείς τα πρότυπα, μπορεί να είναι τραγουδιστής, μπορεί να είναι ηθοποιός, μπορεί να είναι δάσκαλος πνευματικός, μπορεί να είναι Αχιλλέας, μπορεί να είναι Οδυσσέας. Όλα αυτά τα πρότυπα μέσα σου, τι σε κάνουνε, να φτιάξεις κάπου έναν ιδανικό εαυτό σου, τα καταλαβαίνεις, όσο τα καταλαβαίνεις. Μπορεί να είναι ο Χριστός, αλλά σαν να το καταλαβαίνεις, και το πρότυπο για τον Χριστό, να μην έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Πόσοι πίστοι έχουν τη δική τους, το δικό τους πρότυπο του Χριστού. Καταλαβαίνεις. Αλλά τι θέλω να σου πω, ότι πραγματικά το πρότυπο δεν είναι επειδή αυτός είναι πραγματικά που ακολουθάς τον Χριστό ή ακολουθάς τον Βούδα ή ακολουθάς κάτι. Είναι επειδή εσύ μέσω αυτών των ειδόλων παραδειγμάτων, μέσα τη δική σου τη συνείδηση, δημιουργείς κάτι να αντιπροσωπεύει ο Χριστός για σένα, ο Αχιλλέας για σένα, ο Ηρακλής για σένα, ο δάσκαλος για σένα, ο τραγουδιστής για σένα, το είδωλό σου της pop star, ξέρω εγώ, για σένα. Καταλαβαίνεις, μέσα σου. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν μας νοιάζει αυτή πραγματικά τι είναι. Μας νοιάζει ότι αυτό που παίρνεις εσύ και το θεωρείς ότι είναι το καλύτερο που αντιστοιχεί σε σένα και σε κάνει να νιώθεις έτσι όπως νομίζεις καλά, πρέπει να πηγαίνεις προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπεις. Ό,τι και αν είναι αυτό. Δεν μας νοιάζει αν είναι αλήθεια, ψέματα, αν το. Ούτε μας νοιάζει άλλοι τι λένε. Όμως αυτό το πρότυπο για κάποιο λόγο πρέπει να το πάρεις μέσα, να το ζήσεις, σου λέγεται, νιώθεις καλά. Και αφού το ερωτεύεις αυτό το πρότυπο, το φέρνεις μέσα σου να δημιουργηθεί μέσα σου. Και μετά το αλλάζεις. Βλέπεις. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ξέρεις τα πρότυπά σου και να κάνεις την κατεύθυνση βάσει αυτών. Και βεβαίως μπορεί να αλλάξεις πρότυπά σου μεγαλώνεις. Και όλοι το κάνουμε. Άρα ξαναγυρίζουμε στην αρχή της κουβέντας. Η κατεύθυνση πάντοτε που παίρνουμε τις αποφάσεις μας πρέπει να αντιπροσωπεύουν, έτσι δεν είναι, την πορεία που έχουμε χαράξει. Και κάθε φορά πρέπει να καθορίζουμε και να λέμε, είναι η πορεία η ίδια αυτή που παίρνω. Πάει μπροστά εκεί που θέλω. Τα πρότυπά μου είναι αυτά. Βλέπεις. Και έτσι λοιπόν γινόμαστε συνειδητοί κάθε φορά στο χάρτη που έχουμε και στην πορεία που διαβαίνουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι να βγάζουμε το χάρτη να δούμε. Είμαστε μέσα στο χάρτη, καταλαβαίνεις. Έτσι δεν κάνεις όταν πηγαίνεις βόλτα και βγάζεις το χάρτη ή το GPS. Πάμε καλά, ακολουθάμε την πορεία μας. Έτσι κάνουμε. Βεβαίως το κάνουμε τα λαθάκια μας, θα βγούμε από τον δρόμο. Πολλές φορές θα χάσουμε το GPS, χανόμαστε με την ψυχή μας δηλαδή, κατάλαβες. Πολλές φορές θα το κάνουμε αυτό. Αλλά η ψυχή είναι ένα GPS που αν το ακολουθήσουμε πραγματικά, επειδή εμείς δεν ξέρουμε, θα σου δείξει. Οκ. Ναι. Εντάξει, απολαύσουμε τώρα τον καφέ μας. Αμέ. Τέλεια.